Στον θάνατο. Σήμερα βρήκαν άλλα δύο πτώματα. Έτσι λοιπόν όλη η κοινή γνώμη στην Ευρώπη έχει συνταραχθεί με το γεγονός και βέβαια και η ελληνική. Άρχισαμε να το ψάχνουμε. Ήταν γνωστό ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοιου είδους ορέξεις, επομένως και τέτοιου είδους φαινόμενα. Μήπως δεν ξέρετε τη διάσταση. Τη διάσταση φοβάμαι ότι και τώρα και αυτές τις μέρες, παρά το ότι στο Υπουργείο μας είχα μια ομάδα εργασίας που ασχολείται εδώ και κάποιους μήνες με θέματα της παιδικής προστασίας και είχε ασχοληθεί και με αυτό το θέμα, πιστεύω ότι και αυτή τη στιγμή απλά την κορυφή του παγόβουνου βλέπουμε. Γιατί υπάρχουν δύο μορφίες σε αυτό το φαινόμενο που καταλαβαίνετε εμποδίζουν πολλά από τα θύματα να προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές ή στις υπηρεσίες του Υπουργείου μας για να το αναφέρουν και να τύχουν περίθαλψη κλπ. Έτσι τα καταγραφόμενα από τις μελέτες στοιχεία πιστεύω ότι είναι μέρος του συνολικού φαινομένου. Κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψει να σας πω ότι εδώ πέρα η ίδια η ελληνική πολιτεία δια του καθηγητή Ιωάννη Τσιαντή στη Στοκχόλμη δηλώνει ότι υπάρχουν 264 οίκοι ανοχής με παιδιά στην Ελλάδα. Ξέρετε, αυτό είναι τρομακτικό νούμερο. Ναι, είναι τρομακτικό νούμερο. Δηλαδή, ο τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, μας παρακολουθεί και σίγουρα δεν, αυτό πέρασε στα ψηλά, ξέρετε. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Υπάρχει και η έρευνα ενός άλλου ερευνητή, θα έχουμε πιστεύω σε λίγο μια επικοινωνία μαζί του, που βγάζει ότι 700 παιδιά αυτή τη στιγμή, ηλικίες 8 έως 10 ετών, έως 15, εκδίδονται. Βέβαια, αυτά τα δύο νούμερα δεν ταιριάζουν, γιατί 264 οίκοι ανοχής με 700 παιδιά είναι 2-3 σε κάθε άτομο. Έτσι, να μην πούμε στην λογική των αριθμών. Ακριβώς. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχει σοκαριστεί η ελληνική κοινωνία. Έχουμε σοκαριστεί όλοι από αυτά που είδαμε ότι συμβαίνουν στο Βέλγιο και είδαμε και από τα ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού που μας φιλοξενεί απόψε ότι και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν σοβαρότατες καταστάσεις. Θέλετε να πείτε τίποτα, κύριε Αρτινού? Ναι, θέλω να πω ότι στο Βέλγιο συμβαίνουν αυτά που ήδη έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχει μία σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών και μέτρων για τα κακοποιημένα παιδιά. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα, όπου το θεσμικό πλαίσιο παροχής βοήθειας, είτε συμβουλευτική είτε ψυχολογική στήριξη σε κακοποιημένα παιδιά, είναι κατά τη γνώμη μου ανύπαρκτο. Γιατί η ελληνική κοινωνία κατά καιρούς έχει δει φαινόμενα αιμομιξίας, σεξουαλικής κακοποίησης ή παιδικής πορνείας, όπως χαρακτηριστικά έχουμε αναφέρει. Αλλά πάντοτε, έπειτα από την περίοδο του πανικού, ποτέ δεν τολμήσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Υπήρξε μία περίοδος μακροχρόνιας αδράνειας, κατά τη γνώμη, πάνω σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσα να σας δώσω μία απάντηση για αυτό το θέμα. Είναι γεγονός ότι στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν συστήματα προστασίας, πρόληψης και προστασίας των θυμάτων, πιο οργανωμένα από την, αυτά που έχουμε εδώ. Όμως εδώ έχουμε μια μεγάλη γραμμή άμυνας που δεν την έχουν. Έχουμε την ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι συζητήσιμο όμως. Θα το συζητήσουμε πολύ. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Έχω πάρα πολύ θετική άποψη. Όχι, εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά είναι συζητήσιμο πολύ. Να δούμε πρώτα όμως, αγαπητοί τηλεθεατές, τι ακριβώς έγινε στο Βέλγιο, την υπόθεση Ντίτρου, στο βίντεο και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Στις 13 Αυγούστου, η βελγική αστυνομία συλλαμβάνει τον παιδεραστή Μαρκ Ντιτρού, αρχηγό πείρας που εμπορεύεται και δολοφονεί παιδιά στο Βέλγιο, και τη σύζυγό του Μισελ Μαρτέν. Από εκείνη την ημέρα, τα στοιχεία τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας συγκλονίζουν την παγκόσμια κοινή γνώμη ενώ εξοργίζουν τη βελγική κοινωνία. Στην ανάκριση, ο Ντιτρού ομολογεί ότι στον κήπο του σπιτιού του στο Ζημέ βρίσκονται θαμμένες οι ηλικίες μόλις 8 χρόνων, Ζιλή Λεζέν και Μελίσσα Ρουσό, τις οποίες απήγαγε τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Τα δύο άτυχα κορίτσια που υπέστησαν τα βασανιστήρια της πείρας πεθαίνουν από ασιτεία όταν ο Ντιτρού βρίσκεται στη φυλακή το Δεκέμβριο του 1995 για κλοπές αυτοκινήτων και άλλα αδικήματα. Αναθέτει τη φροντίδα της διατροφής των δύο ανηλίκων κοριτσιών στη σύζυγό του Μισελ Μαρτέν. Η ίδια όμως ομολογεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir, ότι φοβόταν να μπει στη φυλακή των δύο κοριτσιών, γι' αυτό και τα εγκαταλείπει. Την ταφή αναλαμβάνει τότε ο συνεργός του Ντιτρού, Μπερνάν Βάινστάιν. Το Μάρτιο του 1996, ο Ντιτρού αποφυλακίζεται, δολοφονεί τον συνεργό του και τον θάβει δίπλα στα δύο κορίτσια. Στις 15 Αυγούστου, η βελγική αστυνομία ανακαλύπτει σε υπόγεια κελιά στο σπίτι του Ντιτρού ζωντανές τις μικρές Λετίσια και Σαμπίν. Η βελγική κοινωνία εξοργίζεται, κατηγορεί τις αρχές για ολιγορία και κακό χειρισμό της υπόθεσης, όταν μάλιστα στο παρελθόν ο Ντιτρού καταδικάζεται για παιδεραστία σε 13,5 χρόνια κάθειρξη, αλλά αποφυλακίζεται λόγω καλής διαγωγής αφού εκτείει το 1 τρίτο της ποινής.
Οι έρευνες της αστυνομίας του Βελγίου συνεχίζονται προκειμένου να βρεθούν τα πτώματα 5 ακόμη κοριτσιών, τα οποία ο Ντιτρού ομολογεί ότι έθαψε στο σπίτι του στο Ζημέ. Αυτά είδαμε ότι συμβαίνουν στο Βέλγιο. Αυτό ήταν το σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη από την υπόθεση Ντιτρού. Αλλά στην Ελλάδα, στη μονίμως εφησυχασμένη Ελλάδα στα θέματα αυτά, είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και εδώ. Πριν από 2 χρόνια έγιναν οι πρώτες αποκαλύψεις από το επάγγελμα ρεπόρτερ. Να δούμε στο βίντεο τι ακριβώς υπόθηκε τότε και γιατί δεν αντέδρασε κανείς. Οι πρώτες αποκαλύψεις για την ύπαρξη ανηλίκων παιδιών στην πιάτσα της πλατείας Κουμουνδούρου είδαν το φως της δημοσιότητας το Δεκέμβριο του 1994 στο επάγγελμα ρεπόρτερ. Ο Αλέξης, 23 χρονών τότε, μίλησε με τον κινησμό που διακρίνει κάποιον που εκδίδεται 9 ολόκληρα χρόνια. Εσύ πώς νιώθεις αυτές τις κοιτάξτε να δείτε. Εγώ όλες αυτές τις καταστάσεις τις βλέπω σαν χρήμα. Σαν χρήμα μόνο. Ναι, σαν χρήμα. Δηλαδή. Όχι δηλαδή κάποιος, ας πούμε, κάτι για μισή ώρα ή αν το συναντήσω κάποια άλλη στιγμή, κάποια άλλη μέρα τέλος πάντων και θα τον αγαπήσω. Το συχαίνομαι αυτό το πράγμα. Το συχαίνεσαι, ναι. Και όμως το κάνεις. Οι πελάτες προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τους απλούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας μέχρι τους ευυπόλυτους πολίτες των βορείων προαστίων. Σε ποια μέρη έχεις πάει, δηλαδή, Κολωνάκι, Κυψιά, πολιτεία, πόλη. Γλυφάδα. Πασαλιμάνι. Μάλιστα. Ο πιο φτωχός πελάτης που είχες, τι δουλειά έκανε, τι ήταν. Αριπτεράς. Παιδιά 8, 10, 12 χρονών εκδίδονται στην πλατεία Κουμουνδούρου από τη δεκαετία του 80. 5 λεπτά από την Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, ανήλικα αγόρια εκπορνεύονται για μικροποσά. Τους είδες ποτέ να κλαίνε. Έχεις ποτέ να τα κατεβάζει ένας πελάτης και να ξεφτάνε σε κλάματα. Το έχεις δει αυτό, την εικόνα. Ναι, έχεις σε κλάμα έχω δει, ναι, σε μικρό. Σε μικρό. Στην πλατεία Κουμουνδούρου. Το ρώτησες στην πλατεία Κουμουνδούρου. Το ναι, πήγα τον τάκι του μίλησα. Ναι, τι σου είπε. Του λέω, τι έγινε, πιτσερίκο, του λέω. Μου λέει, τα κανονίσαμε, μου λέει. Και μετά μου λέει, δεν του άρεσα. Και κατέβηκα. Και κάπου μου λέει, αντίστοιχα. Το πάζλ της παιδικής πορνείας συμπληρώνουν τα ανήλικα κορίτσια. Σε ηλικία που οι συνομήλικές τους παίζουν ακόμα με τα παιχνίδια, αυτά έχουν ήδη γνωρίσει τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Τα αιρετικά με τον Κώστα Τσαρούχα έφεραν στο φως ένα ηχητικό ντοκουμέντο που αποκαλύπτει τη δράση ενός από τα πολλά κυκλώματα παιδικής πορνείας. Εγκέφαλε ένας θεολόγος που έχει εκδιωχθεί από το σχολείο γιατί επιδείκνυε τα γενετικά του όργανα στην τάξη και ένας επιθεωρητής μέσης εκπαίδευσης. Τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Προχθές που μίλησες, φαντάζομαι ότι θα είσαι 14 χρονών κοριτσάκι και από τη φωνή σου είσαι ωραίο. Πες το. Για τα μωριά μου. Με ποιον είσαι τώρα κοντά. Μόνη μου. Είσαι μόνη. Σίγουρα. Ναι. Μπορείς και μιλάς ελεύθερα. Η βάση έρθει το πρωί από εκεί. Η Βάση Φόξ τώρα δεν είναι την Παρασκευή, είχε έρθει, σε βρήκε. Ναι. Τι σου δώσει. Λεφτά. Πόσα. 4.000. Τις φωτογραφίες πήρατε. Αχα. Βγήκανε καλές. Ναι, χαλά. Πόσες είναι περίπου. Είναι 75 ώρες. Πόσα έχεις ανάγκη τώρα. Εγώ. 2.5. Πολλά δεν είναι 2.5. Ανέσαι το αγάπη μου, θα έρθεις. Τι ώρα. Τώρα. Ναι. Να σου πω, όπως είπαμε, όσα λεφτά έχεις, Εντάξει, αντιγέννησε. Μπορεί και να έρθω χωρίς λεφτά. Καλά να έρθεις, μωρό μου, εντάξει, γιατί εγώ σου έχω πάρει πολλά, εντάξει. Καλά. Έλα τώρα, μην ξαναπάρω τηλέφωνο. Καλά, είπαμε. Γεια. Κάναμε κάθε προσπάθεια, αγαπητοί τηλεθεατές, να προστατέψουμε την ανωνυμία των παιδιών. Όπως αντιλαμβάνεστε από την τελευταία ιδιαίτερα συνομιλία, ο κινησμός που επικρατεί είναι απόλυτος. Ένα παιδί 12 χρονών μιλάει κατά τον τρόπο που ακούσατε και δεν νομίζω ότι χρειάζεται σχόλιο. Το ακούσατε, κύριε Υπουργέ. Το άκουσα και παρατρίχιασα. Κυρία Κανοπούλου. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και ένας επαγγελματισμός σε όλη αυτή τη συναλλαγή και δείχνει και μια μορφή βαριού ψυχολογικού τραυματισμού. Κύριε Ψημένη. Εφόσον έχετε ένα τέτοιο ντοκουμέντο, πώς η αστυνομία μέχρι τώρα δεν έχει κατορθώσει να κάνει μαζικές συλλήψεις. Αυτό είναι άλλο θέμα, θα το δούμε αργότερα. Θα το δούμε. Να περάσουμε θα όμως τώρα, να το δούμε. Ναι, να περάσουμε όμως τώρα να έχουμε την πρώτη εκτίμηση, το πρώτο σχόλιο, την πρώτη παρέμβαση από τον βουλευτή, πρώην υπουργό, τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη.
Κύριε Μαγκάκη. Κύριε Τσαρούχα, εγώ θα αρχίσω από μια πολύ πρακτική πλευρά. Άκουσα και συμφωνώ αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός. Ότι η ελληνική κοινωνία σοκαρίστηκε από αυτές τις φρικώδεις αποκαλύψεις που γίνηκαν στο Βέλγιο. Διερωτώ με όμως. Από την πρώτη στιγμή εγώ έθεσα το θέμα ότι πρέπει η εισαγγελία να παρέμβει για να ερευνήσει την βασιμότητα της καταγγελίας της επίσημης που έγινε στην Στοκχόλμη στο πρώτο διεθνές συνέδριο από την ελληνική αντιπροσωπεία ότι στον τόπο μας λειτουργούν 264 πορνεία. Ανηλίκων. Και διερωτώ με, η ελληνική κοινωνία σοκαρίστηκε, η ελληνική εισαγγελία δεν σοκαρίστηκε? Χαρακτηρίζεται με κάτι. Δηλαδή, εδώ πραγματικά από αυτό το σημείο θέλω να αρχίσω, κύριε Τσαρούχα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, το πρόβλημα της ερωτικής κακοποίησης των παιδιών είναι παλιό. Είναι μια κοινωνική πληγή που υπάρχει, αλλά στα χρόνια μας, στις μέρες μας, έχει κακοφορμήσει από κακοποίηση ερωτική των παιδιών που πολλές φορές συμβαίνει μέσα στο ανάχωμα της προστασίας που είπε ο κύριος Υπουργός και το οποίο λειτουργεί ως διαφθορείον στην οικογένεια μερικές φορές. Η κακοποίηση αυτή μεταβάλλεται σε αυτό που είδαμε και που εσείς το αποκαλύψατε, στην πορνεία των παιδιών, των ανηλίκων αγοριών ή κοριτσιών. Μάλιστα. Στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και τώρα έχουμε την φοβερή κλιμάκωση. Δεν είναι πια η πορνεία, η οικονομική δηλαδή εκμετάλλευση του ερωτισμού στα παιδιά. Έχουμε πλέον την ανώτατη μορφή οργάνωσης αυτής της οικονομικής εκμετάλλευσης που λέγεται πορνείων. Και εδώ μας αποκαλύπτεται κάτι που δυσκολεύομαι να το δεχθώ πριν μας το αποδείξει, ότι έχουμε 264 πορνεία, εκ των οποίων λέει τα 60 ή τα 80 λειτουργούν στην Αθήνα και οι ελληνικές αρχές μένουν αδιάφορες και συζητάμε για την έλλειψη κοινωνικών λειτουργών, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και για την ψυχολογική στήριξη. Όλα αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, αλλά αυτή... το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή. Η οργανωμένη δύναμη καταστολής έχει παρέμβει. Εσείς νομίζετε όμως ότι τελικά το πρόβλημα είναι μόνο θέμα καταστολής? Όχι, αναμφισβήτητα. Χαρακτηρίσατε το φαινόμενο εκτροματικό φαινόμενο. Ναι, με κάτι δηλώσει που κάνετε μετά τη δήλωση του κυρίου Τσιαντή στη Στοκχόλμη. Ναι, κύριε Τσαντή. Και είπατε ακόμη ότι οφείλει εδώ η χώρα μας να προστατεί στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου για λόγους ηθικής συνέπειας στην πολιτισμική και ηθική μας υπόσταση και για λόγους σαφέστατα πρακτικούς. Δηλαδή, πιστεύετε ότι τραυματίζεται ο κοινωνικός ιστός σε βαθμό ανεπανόρθωτο? Ναι, βέβαια. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα στοιχείο, δηλαδή πραγματικά, που εδώ αρχίζει πλέον η διάλυση. Και εδώ αρχίζουν πάρα πολλά κακά. Ελέγχθη από έναν από τους συναδέλφους που μετέχουν στην, επιστήμονες συναδέλφους που μετέχουν στην Αθήνα, ότι εδώ έχουμε και επιπτώσεις από, από την παράνομη μετανάστευση, έτσι, η οποία... Ο κύριος Σημένος το είπε. Ναι, πολύ σωστά. Εδώ αρχίζουν να αναπτύσσονται και άλλα πράγματα. Η ανεκτικότητα στο τι συμβαίνει σε αυτούς τους δυστυχισμένους, ξεριζωμένους ανθρώπους και τι εκμετάλλευση υφίστανται τα παιδάκια. Να μην το δούμε ρατσιστικά το θέμα. Αυτό μεταδίδεται κάποια ώρα και τα ελληνάκια θα αρχίσουν να υφίστανται την ίδια κακοποίηση. Να σας ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Μαγκάκη. Ναι. Επειδή είστε και καθηγητής του ποινικού δικαίου και ταυτόχρονα διατελέσατε και υπουργός δικαιοσύνης, έχουμε την περίπτωση Ντιτρού. Η κοινή γνώμη στο Βέλγιο είναι εξοργισμένη, διότι καταδικάστηκε σε ποινή 13 χρόνων και έκατσε στη φυλακή μόνο κάπου 18 μήνες ή 2 χρόνια. Εδώ έχουμε περιπτώσεις. Μια περίπτωση ενός μεγαλογιατρού του Πειραιά που έκατσε, πήγε, παραπέμφθηκε και τελικά δικάστηκε για προσβολή γενετήσιας πράξης μόνο 6 μήνες και πλήρωσε και έφυγε. Υπάρχουν εξακολουθητικά πολλά τέτοια φαινόμενα τα οποία προκαλούν. Αυτό το θέμα πώς το σχολιάζετε? Δείτε, οι θεσμοί που έχουμε στον τόπο μας, θεσμοί επίοικιας και ανθρωπιάς πολλές φορές, είναι σωστοί. Η εφαρμογή τους όμως είναι ελαττωματική, κύριε Τσαρούχα, και πρέπει να την πούμε αυτή την αλήθεια. Θεσμοθετούμε θεσμούς συντομότερης έκτησης της ποινής και συντομότερης απελευθέρωσης και δεν έχουμε πάρει τα μέτρα μας πρώτον. Ναι, αλλά αυτό να έχουμε καθοδηγήσει το δικαστικό σώμα. Μάλιστα. Να έχει εμπειρία των θεμάτων αυτών. Μου και επιτρέπετε? Να ξέρει από πότε θα τον αφήσει και πότε δεν θα τον αφήσει να κάνει χρήση αυτών. Μάλιστα. Των θεσμών ανθρωπιάς. Μου επιτρέπετε, κύριε Μαγκάκη? Από την ισχύ της ρήτρας της επιοίκειας, έκβητας εκβητάτης, το ξέρουν οι περί την νομική ασχολούμενη, μέχρι την ατιμωρησία υπάρχει μεγάλη απόσταση. Ακριβώς, αυτό λέω. Και εδώ υφίστανται, θα έλεγα, κακοποίηση. Μάλιστα. Οι θεσμοί της επιοίκειας. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι και
δεν έχουν, αν θέλετε, την ειδίκευση μάλιστα εκείνη που επιβάλλεται η δικαστική και κρατική λειτουργή που εφαρμόζουν αυτούς τους θεσμούς. Και εδώ θα βοηθήσει η έντονη καταστολή, κύριε Τσαρούχα. Η καταστολή βοηθάει στο να δραματοποιεί, να αποκαλύπτει δραματικές πτυχές του προβλήματος που ευαισθητοποιούν πλέον γενικότερα και κινητοποιούν και τους μηχανισμούς που οδηγούν στην πρόληψη. Βεβαίως η πρόληψη είναι το σωστό. Η πρόληψη αντιμετωπίζει το κακό στη ρίζα του. Αλλά για να φτάσει μια κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να δαπανά για να διαμορφώνει τους μηχανισμούς πρόληψης, πρέπει να έχει σοκαριστεί από τις αποκαλύψεις. Και τις αποκαλύψεις τις κάνει η καταστολή. Και η καταστολή είναι στα χέρια της αγγελίας και επανέρχομαι. Διαρωτώ με. Όλοι μας αγανακτήσαμε. Όλοι μας ανατριχιάσαμε. Δεν ευρέθη ένας προϊστάμενος της αγγελίας να διατάξει συλλογή στοιχείων. Διέταξε η κυρία Δημητρίου μία έρευνα και κλήθηκε και κατέθεσα χθες την ασφάλεια εγώ. Χαίρομαι που το ακούω. Μάλιστα. Χαίρομαι που το ακούω. Θα επανέλθουμε πάλι σε εσάς, κύριε Μαγκάκη. Ακούσατε, κύριε Υπουργέ. Είστε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Μαγκάκη και με εσάς ότι μια σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία δεν μπορεί παρά να είναι μια κοινωνία ανεκτική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν όρια στην ανοχή. Θα πρέπει να δούμε, για να προστατεύσουμε ακριβώς την κοινωνία μας, μέχρι πού μπορεί να φτάνει αυτή η ανοχή. Και το μέχρι πού μπορεί να φτάνει η ανοχή είναι κάτι που εξαρτάται από τις εποχές και από τα ζητούμενα της κάθε κοινωνίας. Συμφωνώ με τον κύριο Μαγκάκη για τις υποχρεώσεις των κατασταλτικών αρχών και ότι πράγματι, ίσως από έλλειψη προσωπικού, ίσως από έλλειψη σωστών κατευθύνσεων, δεν έχουν επιτελέσει μέχρι τώρα το έργο τους στο βαθμό που θα έπρεπε να το επιτελέσουν. Από την άλλη όμως θα επιμείνω, συμφωνώντας και με τους δυο σας και με την κυρία και με τον κύριο που συμμετέχουν στο τραπέζι μας, ότι η πρόληψη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Και πρόληψη, ξεκινώ και πάλι από την οικογένεια. Εγώ δίνω μεγάλη βαρύτητα στο θεσμό της οικογένειας. Τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα αφήνουμε χωρίς επιτήρηση. Και όταν λέω επιτήρηση, δεν εννοώ να τους δημιουργούμε αισθήματα καταπίεσεως. Εννοώ μια διακριτική επιτήρηση. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι τους, πού κινούνται, με ποιους κάνουν παρέα. Και όσο μεγαλώνουν, τότε ακόμα περισσότερο χρειάζονται την επιτήρησή μας. Αυτό σημαίνει όμως ότι η οικογένεια πρέπει να είναι δεμένη, ο πατέρας και η μάνα να έχουν αίσθηση των υποχρεώσεών τους, των καθηκόντων τους, και εκεί θα ήταν χρήσιμο αυτό που προτείνουμε και προτιθέμεθα να κάνουμε, η δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών για τους γονείς, μαζί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Διαφωνεί αυτά τα περιστατικά. Βεβαίως. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ποιο θα είναι το προσωπικό που θα εκπαιδεύει, κύριε Κοτσάνη. Αυτά τα φαινόμενα παρουσιάζονται συνήθως σε οικογένειες οι οποίες έχουν χαμηλό εισόδημα, σε οικογένειες που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και μέσα σε κοινωνίες οι οποίες παρουσιάζουν αποδιαρθρώσεις. Θέλετε όμως να σας δώσω ένα άλλο στοιχείο. Με συγχωρείτε, κυρία Τινοπούλου. Το στοιχείο είναι από μια έρευνα που έκανε ο ερευνητής ο κύριος Λάζος, ο κύριος Γρηγόρης Λάζος. Ότι 700 παιδιά στην Πορνεία, όπως σας είπα και πριν, 100 ηλικίες 7 έως 12 ετών, το μήνα γίνονται περί τις 7.500 ενοικιάσεις με τζίρο γύρω στα 600 εκατομμύρια το μήνα. Υπάρχει και αντικείμενο οικονομικό μεγάλο. Τεράστιο. Τεράστιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, είναι Λερναία Ύδρα το πρόβλημα. Αλλά το θετικό που βγαίνει από την κουβέντα είναι ότι θα κάνετε πια συμβουλευτικούς σταθμούς μετά από αυτό το σάλο. Βεβαίως. Για να εκπαιδευτεί μαζί με, και με μαζί άλλα, με άλλα μέτρα. Μαζί με άλλα μέτρα. Κύριε Αρδενόπουλου. Εγώ θα έλεγα ότι τα μέτρα αυτά οπωσδήποτε είναι σημαντικά και έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν άμεσα την κρίση που περνάει ένα κακοποιημένο παιδί. Όμως, εάν δούμε τους παράγοντες συνολικά που οδηγούν στην κακοποίηση των παιδιών, θα δούμε ότι απαιτούν πολύ πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Οι άνεργοι, οι λαθρομετανάστες, οι οικογένειες που, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, ανήκουν σε χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων, τα οποία δεν πρόκειται να λυθούν είτε με τη συμβουλευτική είτε με μια επιδοματική πολιτική. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πια πολύ μεγάλες μεταβλητές, όπως είναι η παγκοσμιοποίηση οικονομίας, οι νέοι φτωχοί, τα 50 εκατομμύρια των φτωχών της Ευρώπης που έχουμε, που μοιραία οδηγούν σε νέες μορφές κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Ακούστε, κυρία Αρδινοπούλου, βάζετε πάρα πολύ σωστά τη βάση των παγκόσμιων προβλημάτων. Αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να δώσω απάντηση. Λες, στο μυαλό μου μπορεί βέβαια να έχω κάποιες απαντήσεις. Απλώς θέτω το εγώ σκέπτομαι και βασανίζομαι μαζί με τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε μια απάντηση τώρα πριν να λυθούν αυτά τα παγκόσμια προβλήματα. Πολύ σωστά. Εγώ δεν ζήτησα παρέμβαση δική σας. Συμφωνώ, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ίσως πάρει κάποιες δεκαετίες για να λυθούν. Μετά θα περάσουμε, και γιατί ο κύριος Σημαίνος από την έρευνά του διαπίστωσε ότι κάθε παιδί
εισπράττει μέσα σε ένα 24ωρο από όλη αυτή την ιστορία 350.000. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα εδώ εκμαυρισμού και εξαχρίωση μεγάλη. Θα το δούμε μετά να περάσουμε σε ένα. Κέρδη. Ξέρετε, αναγκαίω όταν είστε στην τηλεόραση, ιδιωτικό κανάλι ιδιαίτερα, τα διαφημιστικά μηνύματα. Να περάσουμε λίγο σε αυτά και μετά θα είμαστε πάλι εδώ για τη συνέχεια. Στα διαφημιστικά μηνύματα και είμαστε πάλι μαζί μετά, αγαπητοί τηλεθεατές.